Κύριε Κομνενάκα, τώρα εσείς τα έχετε λύσει αυτά, τα έχετε ξεκαθαρίσει, δεν μπαίνετε σε καμία λογική συνεργασίας. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί, αν θέλετε, και σε μεγάλο βαθμό το παραδέχονται και τα στελέχη και των άλλων κομμάτων που τώρα μπορεί και για άλλους λόγους και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ να μην το ξεκαθαρίζουν. Ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση μεταξύ προγραμμάτων που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να συναντηθούν. Αντίθετα, μπορεί εδώ να παρουσιάζονται μεταξύ των εκπροσώπων των άλλων κομμάτων ότι υπάρχουν συνικά τείχη μεταξύ των προγραμμάτων τους, όμως σε άλλα τραπέζια γίνεται η εξής παραδοχή, ότι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για συστημικά κόμματα που έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, που ακολουθούν συγκεκριμένα προγράμματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Ταμείο Ανάκαμψης, τις επενδυτικές βαθμίδες, δηλαδή όλα αυτά που είναι τα βασικά και τα μεγάλα στα οποία θα συναντηθεί και θα αποφασίσει η επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι υπάρχει η αντικειμενική βάση και στις 21 Μάη να σχηματιστεί η κυβέρνηση μεταξύ αυτών των κομμάτων που βρίσκονται πραγματικά στις ίδιες ράγες, γιατί δεν διαμορφώνονται κυβερνήσεις σε 1, 2, 3 ή 5 σημεία, αλλά στα βασικά που θα αποτελέσουν και το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, που για μας είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι αντιλαϊκή. Γιατί να πούμε συγκεκριμένα, τι σημαίνει όταν ο στόχος που κυνηγάει και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, της επενδυτικής βαθμίδας, πώς εξασφαλίζεται, αν όχι με την διατήρηση παγωμένων μισθών, με την διατήρηση των δημοσιονομικών στόχων και των ματωμένων πλεονασμάτων για τα οποία σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει περήφανος. Από πού βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα όταν στον προϋπολογισμό το 95% των φορολογικών εσόδων είναι από τους μισθωτούς, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Άρα σε μια τέτοια κυβέρνηση το ΚΚΕ όχι μόνο δεν έχει θέση και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δώσει ανοχή, αλλά αυτό που ξεκάθαρα λέμε στο λαό και αυτό για το οποίο ο λαός κρίνει σήμερα ότι το ΚΚΕ είναι το πιο αξιόπιστο κόμμα στο κοινοβούλιο συνολικά, είναι ότι εμείς θα είμαστε η μόνη φωνή που θα σταθεί απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα αντιλαϊκό πρόγραμμα. Ακόμα και αν λείπουν 5 με 10 βουλευτές, όπως πέταξε το Γάντι και είπε, ναι, ο κύριος Τσίπρας. Ναι, κοιτάξτε, αυτό, αν θέλετε, τις ευθύνες σας. Τέτοιου είδους πολιτικά παζάρια, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, αυτό το πολιτικό εμπόριο, δημιουργεί αποστροφή και σε έναν κόσμο. Αν θέλετε, αν είχε 1000 λόγους ένας προοδευτικός άνθρωπος να γυρίσει την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιου είδους παζάρια είναι που διαμορφώνουν ακόμα μεγαλύτερη αποστροφή. Νομίζω, έτσι αλλιώς, ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, όταν χρειάστηκε να περάσει, για παράδειγμα, το τρίτο μνημόνιο, βρήκε τους βουλευτές που του λείπανε στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί μπορεί να τους αναζητήσει ξανά. Μάλιστα. Και όχι βέβαια στο ΚΚΕ. Λοιπόν, κύριε Χατζηβασιλείου, στην πλευρά του λαού απέναντι σε αυτή τη κυβέρνηση. Και... το μόνο σίγουρο είναι, επειδή άκουσα ποιος θέλει να... ποια κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να ξεχαστεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο λαός δεν μπορεί να ξεχάσει τη σκυταλοδρομία που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και η μία έχτιζε πάνω στα αποκαίδια πραγματικά που άφηνε η προηγούμενη. Και αυτό, αν θέλετε, πέρα από άλλα, το σηματοδοτούν και μια σειρά αντιλαϊκοί νόμοι που φέρουν ονόματα υπουργών διαδοχικών κυβερνήσεων. Χαρακτηριστικός είναι ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου, με βάση τον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος μισθός και ο οποίος, αν θέλετε, αποκαλύπτει και το πόσο φρούδες ελπίδες προσπαθούν να καλλιεργήσουν σήμερα τα διάφορα κόμματα που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία σε σχέση με τις αυξήσεις των μισθών. Γιατί ο νόμος αυτός έβαλε στον πάγο τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των σωματείων και έδωσε τη δυνατότητα στον υπουργό, στον εκάστοτε υπουργό, να αποφασίζει για το αν και πότε θα αυξήσει τους μισθούς, με βάση ένα κριτήριο για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, με βάση το πόσο το επιτρέπουν, αν θέλετε, τα επιχειρηματικά κέρδη κλπ. Άρα αυτό, και με δεδομένο ότι σήμερα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιούν και αναγνωρίζουν ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο στασιμότητας που πρέπει να περάσουμε, που με σημάδια διεθνούς κρίσης, και προειδοποιούν ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο σημάζεμα των δημοσιονομικών, να το πω έτσι συνοπτικά, mm-hmm. είναι δεδομένο
ότι τα όσα υπόσχονται σήμερα τα διάφορα κόμματα θα μείνουν στον πάγο και η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη για το λαό. Και, γιατί και τα σημάδια της κρίσης υπάρχουν, παραμένει και κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα σταματήσει ο πληθωρισμός και ιδιαίτερα στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, τα τρόφιμα, εκεί πραγματικά που ακουμπάει, αν θέλετε, και τη λαϊκή οικογένεια, το λαϊκό εισόδημα. Οι αιτίες που οδήγησαν στην ενεργειακή φτώχεια είναι εδώ και παραμένουν και τη στηρίζουν όλα τα κόμματα που διεκδικούν την κυβερνητική καρέγκλα σήμερα, παρά τις υποτιθέμενες μεγάλες διαφωνίες. Και για να κλείσουμε αυτό, και ακόμα και για το Ταμείο Ανάκαμψης που παρουσιάζουν ότι ο ένας θα διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο από τον άλλον, στο οποίο όλοι συμφωνούν, κρύβουν ότι έχουν βασικά προαπαιτούμενα, όπως οι πληστηριασμοί, όπως να τηρούνται, αν θέλετε, τα στόχοι και τα πλεονάσματα κλπ. Άρα, για να μπορέσει ο λαός να βρεθεί σε καλύτερη θέση την επόμενη μέρα των εκλογών απέναντι στην κυβέρνηση που θα σχηματιστεί από τα κόμματα που σε αυτά τα βασικά συμφωνούν, θα πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας το πόσο πιο ισχυρό θα βγει το ΚΚΕ, που έχει αποδειχθεί ότι είναι το μόνο κόμμα που στέκεται στο πλευρό του, λοιπόν, όταν εφαρμόζονται αυτοί οι αντιλαϊκοί νόμοι και βάζει σοβαρά εμπόδια. Σας ευχαριστούμε πολύ.